Με δύο χρυσά μετάλλια και εξαιρετικές εμφανίσεις των αθλητών του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Νέων Ανδρών Γυναικών της Λάρισας, ολοκλήρωσε ο ΟΦΚΑ Σερών τη φετινή περίοδο. Μεγάλος πρωταγωνιστής του Σεραϊκού Στίβου για φέτος αναδείχθηκε ο Γιώργος Τεσσαρωμάτης, που έπειτα από τα δύο χρυσά μετάλλια στα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών Ανοιχτού και Κλειστού Στίβου στο ύψος, σε Πάτρα και Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αντίστοιχα, μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, ο αθλητής του ΟΦΚΑ Σερών κατέκτησε και το χρυσό στην τελευταία διοργάνωση της χρονιάς στο Πανελλήνιο Νέων Ανδρών Γυναικών που ολοκληρώθηκε στη Λάρισα με επίδοση 2 μέτρα και 13 εκατοστά στο άλμα σε ύψος. Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε και ο Δημήτρης Ψάλτης στα 400 μέτρα με εμπόδια με χρόνο 53.60. Απαρατήρητες δεν πέρασαν όμως και επιδόσεις και άλλων αθλητών. Ο Μιχάλης Γενίκης που έκανε ατομικό ρεκόρ με 46.92 μέτρα στη δισκοβολία και αναγερίχθηκε τέταρτος Πανελλήνιο νίκης νέων ανδρών και καλύτερος έφηβος δισκοβολίας των αγώνων. Η Γιώτα Ταμπούρη στα 100 μέτρα που έκανε 12.16 στα προκριματικά και 12.18 στον τελικό, κατακτώντας την 5η θέση ανάμεσα σε 33 αθλήτριες που είχαν προκριθεί και συμμετείχαν στους αγώνες. Η ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100 ανδρών αποτελείται από τους Ψάλτη Δημήτρη, Ιωακήμ Παπαδόπουλο, Βασίλη Χασάπη, Στάθη Παπαδόπουλο, η οποία με χρόνο 43.71 είναι η 5η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Αξιόλογη ήταν και η εμφάνιση του Δημήτρη Λεβέντη που αγωνίστηκε στον τελικό της πυροβολίας νέων ανδρών και πέτυχε επίδοση 45.96 μέτρα. Μαέστροι της επιτυχίας ήταν οι δύο προπονητές του ΟΦΚΑ Σερών, ο Παναγιώτης Γούλας που προπονούσε τον Γιώργο Τεσσαρωμάτη, τον Δημήτρη τον Ψάλτη, την Γιώτα Ταμπούρη και τον Ιακήμ Παπαδόπουλο όπως και τους Βασίλη Χασάπη και Στάθη Παπαδόπουλο και ο Γιάννης Φράγκογλου που προπονούσε τους Μιχάλη Γενίκη και τον Δημήτρη Λεβέντη.